Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017. Κρυός. Τι θα κάνω με σας γλυκά μου κρυαράκια? Δώστε λίγο προσοχή σε φιλικά πρόσωπα, μιας και το απαιτεί η μέρα. Μην κουράζεστε για να βρείτε λύσεις στα ζητήματα τρίτων. Αφοσιώστε στον εαυτό σας σήμερα το υπόλοιπο της ημέρας και χαρείτε μαζί με φίλους και τον ερωτικό σύντροφο μοναδικές στιγμές. Λοιπόν, Ταύρος, δυναμική η τρίτη για εσάς αλλά και πολύ κουραστική. Εξάλλου δεν σας φοβάμαι, είστε τόσο καλοί επαγγελματίες που επιτυχία είναι στο τσεπάκι σας. Πρέπει όμως να κοιτάτε και λίγο την υγεία σας, προσοχή σε ιώσεις και μικροατυχήματα. Εδώ θέλω να επισημάνω σε εσάς, Ταυράκια μου, ότι επειδή οι όψεις των πλανητών φέρνουν πάρα πολύ μεγάλη ένταση σε οτιδήποτε απόφαση έχετε να πάρετε με χαρτιά, νομικά ή κληρονομικά, φιλτράρετε και πρωτού πάρετε μια απόφαση σκεφτείτε το καλά. Και περνάμε στο δίδυμο. Η ηρεμία είναι χαρακτηριστικό της ημέρας σας. Έχετε οργανώσει πολύ καλά το πρόγραμμα στον επαγγελματικό τομέα και θέλετε να βρείτε τώρα λύσεις στον ερωτικό. Έτσι είναι αυτά. Αυτό θα γίνει από το μεσημεράκι και μετά συζητώντας με φιλικά πρόσωπα το πρόβλημα που σας απασχολεί, να το πούμε έτσι. Ένα από αυτά τα πρόσωπα θα σας δώσει και τη λύση. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε το τι λέμε. Και πάμε τώρα στον καρκίνο που λίγο υπερβολικούς μας βρίσκει η σημερινή ημέρα από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Αυτό οφείλεται στα καταπιεσμένα σας συναισθήματα. Τόσο καιρό σας φωνάζω, βρε, μιλήστε και λίγο, δεν είναι κακό. Το κέφι σας αρχίζει και φτιάχνει σιγά σιγά μέσα από τον επαγγελματικό σας χώρο, μέσα από τη δουλειά μπορείτε να βρείτε τις λύσεις σε όλους τους τομείς, όμως χαλαρώνετε. Και πάμε στα λιοντάρια. Πολύ μαχητικούς αλλά και πιεσμένους σας βρίσκουν οι νέες όψεις των πλανητών. Έρχονται καλύτερες μέρες αλλά και χρόνια για εσάς, κάτι το οποίο το γνωρίζετε μέσα σας από τη θετική σας ψυχολογία. Λίγο πέσατε τον τελευταίο καιρό και σαν να χάσατε λίγο από τη λάμψη σας, αλλά δεν θα πάμε παρακάτω, θα το δούμε και παρέα, η δύναμή σας θα ξαναγυρίσει σε εσάς. Και πάμε στον Παρθένο. Μην ρίχνετε ευθύνες για πολλωστή φορά στον εαυτό σας. Η μεγάλη ευαισθησία σας είναι στα ύψη και προκαλεί αυτά τα μικροατυχήματα, να πούμε. Δεν θα σώσετε τον πλανήτη, αλλά μπορείτε να σώσετε τα ψυχικά σας θέλω και πρέπει. Δώστε προτεραιότητα στην προσωπική σας ζωή και στα φιλικά σας πρόσωπα που λίγο τα παραμελούμε τον τελευταίο καιρό. Και πάμε στο Ζυγό. Λοιπόν, φίλοι μου Ζυγοί, χαρούμενους και καλοδιάθετους, μιας και οι όψεις του Άρη και της Αφροδίτης σας τονώνουν στα επαγγελματικά αλλά και φιλικά ζητήματα. Πρέπει να σας ξεκαθαρίσω κάτι, γλυκά μου πλασματάκια. Ο Άρης είναι η δύναμη και η Αφροδίτη το συνέστημα και η ομορφιά. Βάλτε τη δύναμη στη δουλειά, χωρίς πολλά λόγια, και την ομορφιά στη ζωή σας. Και πάμε στο Σκορπιό. Πολύ τρέξιμο και κινητικότητα που σας κουράζει και σας ρίχνει ψυχολογικά. Επειδή η νέα όψη των πλανητών έχει άλλα σχέδια για εσάς, τα οποία θα τα καταφέρετε, δώστε προσοχή σε κάθε νέα ευκαιρία επαγγελματικού τύπου. Μην αφήσετε όμως ανταγωνιστές να σας χαλούν τη διάθεση. Αυτό έλειπε, να νικήσουν ένα Σκορπιό. Και περνάμε στον Τοξότη. Η δύναμη του ήλιου είναι καταλυτική μέσα σας. Κλείστε συμφωνίες και οργανώστε κανένα ταξιδάκι. Τοξοτάκια μου, ξέρετε ότι είστε η χαρά της ζωής. Κάντε χώρο σε όλους τους τομείς σας για νέα ξεκινήματα. Προσοχή στις μετακινήσεις, αλλά έχω γίνει κουραστικός το λέω, προσοχή στις μετακινήσεις, αλλά επειδή είστε τόσο δραστήριοι, τόσο τετραπέρατοι, μπορεί να μπερδευτείτε. Έχετε γίνει λίγο σβούρες επαγγελματικά, ερωτικά, οικογενειακά. Ένα-ένα και θα βρεθεί η άκρη, παιδιά. Και πάμε στον εγώ καιρό. Ήρθε η ώρα να χαρείτε μοναδικές στιγμές ερωτικού τύπου. Μπα, πώς το πάθατε ρε παιδιά αυτό? Το πήρατε απόφαση ότι με τη δουλειά δεν θα σταματήσετε ποτέ και είπατε να το ρίξετε και λίγο έξω και πολύ καλά κάνετε. Πρέπει όμως να προσέχετε το πώς εκφράζετε τα συναισθήματά σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η ευγένεια πάντα κερδίζει. Και περνάμε στον Υδροχό. Καλυτερεύει η κατάσταση χάρη στην αισιοδοξία σας. Φτάνει όμως να βάλετε τα σωστά όρια. Το τονίζω αυτό, μιας και είστε ζώδιο που προσπαθεί να κατακτήσετε την κορυφή. Πρέπει να προσέχετε και τα στραβοπατήματα όμως, τα οποία στραβοπατήματα είναι γύρω από τα επαγγελματικά εργασιακά θέματα, όπως και με έκτακτα έξοδα. Χαλαρώστε λίγο και θα δείτε τη διαφορά σύντομα. Και πάμε στα ψαράκια μου. Εσείς γλυκά μου ψαράκια, πρέπει να αρχίζω να σας βρίσκω λύσεις, μιας και πνίγεστε σε μια κουταλιά νερό. Μην δίνετε πολύ σημασία στα λόγια τα κακόβουλα. Αν σκεφτείτε πρακτικά στα επαγγελματικά σας και αφήστε το συναίσθημα για τον ερωτικό τομέα, δεν θα υπάρχει πιθανότητα σήμερα να μην βγείτε νικητές. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.